Θα σας δώσω δύο τετραηχίες, τις οποίες τις αναφέρει βεβαίως όταν κάνει μουσικολογική προσέγγιση ο Μίκης στην ελληνική μουσική. Η μία είναι το σολ, 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 ρε. Η άλλη, σολ, 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 ρε. Μπορείτε να το πάρετε και με το ντο, 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 ρε, σολ, σολ, σολά, σολ, συγγνώμη, σολ, σολ, σολά, σολ, σολ, σολά, ντο, 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 ρε, λα, 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 σι. Σε οποιαδήποτε γκάμα, σε οποιαδήποτε κλίμακα. Το άλλο, το ένα είναι λοιπόν το σο, ντο, 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 ρε. Το δεύτερο είναι το ντο, 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 ρε. Ξέρετε τι είναι? Το πρώτο είναι το συνεφιασμένη Κυριακή. Το δεύτερο είναι το τι υπερμάχο στρατηγό. Ανάμεσα στο συνεφιασμένη Κυριακή και στο τι υπερμάχο στρατηγό, με τις δύο παρόμοιες τετραηχίες έχουν μεσολαβήσει 1400 χρόνια. Τους χωρίζουν αυτά τα δύο τραγουδάκια 1400 χρόνια που τους ενώνουν. Αυτά για τους βοσκηματώδεις της ασυνεχίας.